Επιτρέψε Θεέ μου, τώρα το θυμήθηκα. Είχα ένα θείο. Εξαγχιστίας θείο. Το μαγαζί μας, εστιατόριο είχαμε, ήταν γωνία. Η άλλη γωνία ήταν σε κάποιον άνθρωπο, είχε ένα σπίτι μέσα, μονόροφο σπίτι. Αυτός είχε τρεις κόρες. Και μια μέρα ο θείος μου, φαίνεται, με έβλεπε εγώ να ολιγορώ γύρω από το θέμα του γάμου, απλούστατα, γιατί είχα σκεφτεί όχι το γάμο, απλούστατα. Ελλάδα μου, Ελλάδα. Με πήρε λοιπόν σε μια τζαμαρία που είχαμε, που έβλεπε το γειτονικό σπίτι και μου λέει, κοίταξε να δεις, εδώ, ευκαιρία. Άμεση παντρευτείς μια, και μάλιστα είχε πει αυτός ο άνθρωπος, όποια θέλω να έπαιρνα. Λοιπόν, άμα παντρευτείς λοιπόν μια από αυτές τις κοπέλες, το δικό σας το οικόπεδο με το δικό τους θα γίνει ένα. Ξέρεις τι είπα να πει, δύο γωνίες, ένα οικόπεδο. Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο παρά καλά καλά Μπαρμπαγιάννη, του λέω καλά καλά Μπαρμπαγιάννη, τίποτα άλλο. Να του δώσω εξηγήσεις ότι εγώ ήθελα να μείνω άγαμος, κληρικός κτλ. Δεν κάθισα να το κάνω αυτό. Εξάλλου ήταν και ένα μυστικό μου αυτό, το οποίο μάθαν τελευταία στιγμή εκείνοι που έπρεπε να το μάθουν. Ωστόσο, ο θείος μου εδώ ήρθε στην χειροθεσία μου εις μοναχών. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι. Αλλά δεν ξέρω βέβαια, δεν μου θύμισε τίποτα, ούτε και εγώ του θύμισα τίποτα, που είναι το περιστατικό. Ναι, αλλά τα κριτήρια εκείνων οι οποίοι προτείνουν, ό,τι θα προτείνουν είναι σωστά. Διότι, ξέρω εγώ, πολλές φορές να είναι κριτήρια ηλιστικά, συμφεροντολογικά, και όλα αυτά αντιλαμβάνεστε δεν είναι καλά. Δεν είναι πάντως πνευματικά κριτήρια. Με τον άνθρωπο που θα ζήσεις πρέπει να έχεις ελευθέρα γνώμη και βούληση. Ελευθέρα γνώμη και βούληση. Εσύ θα αποφασίσεις, εσύ θα σκεφτείς, εσύ θα εκλέξεις, εσύ θα αποφασίσεις. Και η εκλογή πρέπει να είναι με κριτήρια και πνευματικά, προσέξτε, και ψυχολογικά και σωματικά. Αυτό που πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι, και θα έβαζα το θέμα πνευματικοί άνθρωποι εντός εισαγωγικών, είναι κάτι που δεν το προσέχουν. Και είναι δυστύχημα. Θα προσέξεις, θα το πω για να τυπωθεί. Τα κριτήρια σου θα είναι και πνευματικά και ψυχολογικά και σωματικά. Θα το εξηγήσω πιο κάτω. Μάλιστα, ο σωματικός παράγων δεν είναι αμεληταίος, όπως μερικοί νομίζουν. Βεβαίως, θα ερωτηθούν οι γονείς, θα ερωτηθούν οι αρμόδιοι, ακόμη θα ερωτηθεί και η Εκκλησία. Δηλαδή, ο πνευματικός σου, αν εξομολογείσαι, τι έχει να σου πει. Και μάλιστα, ίσως να είναι πολύ βαρύνουσα η γνώμη του πνευματικού. Ένας σωστός πνευματικός θα κινηθεί όπως σας μιλάω τώρα. Δεν θα κινηθεί ούτε συμφεροντολογικά ούτε υλικά, και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα τρία που σας ανέφερα. Όπως φερυπινιστή φιλία. Μπορεί εμένα να μου βρει ο άλλος έναν άνθρωπο που θα γίνει φίλος μου? Τα κριτήρια είναι δικά μου. Έτσι και στον γάμο. Δεν θα παντρευτείς εσύ το πρόσωπο που μου λες. Θα παντρευτώ εγώ. Και συνεπώς, εγώ έχω κριτήρια. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, πώς θα γίνει αλλιώτικα. Αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι απόλυτα προσωπικό. Το θέμα, απόλυτα προσωπικό. Σημειώσατε ότι δεν καταργείται αυτή η απολυτότητα, η προσωπική, από τις συμβουλές που θα ακούσω. Δεν θα μου επιβάλλουν τις συμβουλές του. Θα μου πούν, παιδί μου, πρόσεξε αυτό, εκείνο, να ξέρεις τούτο εκείνο κτλ. Και είναι στη διάκριση και μόνο στη διάκριση του ενδιαφερομένου. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας συνιστά και λέγει ότι θα πρέπει να ερωτάτε, λέγει η Εκκλησία, για να μην είναι ο γάμος κατά κόσμον. Βεβαίως. Τότε οι σενοί χριστιανοί που στο θέμα του γάμου είχαν μία ευαισθησία. Πάντως διακρίνει κανείς σε αυτές τις ελεύθερες εκλογές
που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, και το αγόρι και το κορίτσι, μια απουσία, εδώ είναι ο καημός, μιας καλής και συμφερούσης διακρίσεως. Εγώ το έχω παράπονο αυτό. Έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε, θέλουν να παντρευτούν, έκαναν την εκλογή τους κτλ. Ή παντρεύονται και έχουν προβλήματα παρακάτω. Το έχω παράπονο. Πού? Καλά παιδάκι μου, δεν πρόσεχες μερικά πράγματα. Δεν είδες μερικά πράγματα. Πήγες και πήρες μια κοπάλα και τώρα για αυτήν παραπονείσαι. Πήγες και πήρες ένα αγόρι, έναν άνδρα, για τον οποίο τώρα εσύ παραπονείσαι. Λες είναι βλάσφημος. Μπα, ποτέ σου δεν βλασφήμισε όσο είσαστε αργωνιασμένοι. Είναι, λέει, τσιγκούνης. Αυτό δεν το είδες. Γι' αυτό, μια παρενθεσούλα, όταν έρθουν κάποιοι, γνωριστήκανε τέλος πάντων, θέλουν να παντρευτούν, λέω και στους δυο, όταν μάλιστα τους περνάμε, ευλογούμε και τους περνάμε τις βέρες, ευλογούμε στην εικόνα της Παναγίας, που έχουμε επάνω, στη μεγάλη εικόνα. Λέω, προσέξτε, λέω στο αγόρι, άμα πας ποτέ στο σπίτι της κοπέλας, μην πας με άδεια χέρια, πρόσεχε. Λέω στο κορίτσι, όταν θα πας στο σπίτι του μελλοντικού πεθερού, μελλοντικής πεθεράς σου, μην πας με άδεια χέρια, θα βγάλουν αμέσως το συμπέρασμα ότι και εσύ είσαι απρόκοφτη. Και μάλιστα να κάνεις ένα γλυκό με τα χέρια σου και να πεις ότι αυτό έχει σημασία, αυτό που λέω. Αυτό το έκανα με τα χέρια μου. Και να λες την πεθερά σου, όχι πεθερά, αλλά μητέρα. Από αρβωνιασμένοι που είσαστε ακόμα. Ξέρετε πόσοι μου έχουν παραπονεθεί ότι η μύθη μου ποτέ δεν με είπε μητέρα. Ο γαμπρός μου ποτέ δεν με είπε μητέρα ή πατέρα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Πείτε η αγωγή που πήρε ο καθένας από το σπίτι του, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτά τα λάθη και μετά σωρεύονται ένα σωρό προβλήματα εις αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε φτάνομαι το ζεύγος να διαπληκτίζεται, να φτάσουμε σε ανυπόφορη κατάσταση διαπληκτισμού, ακόμη να φτάσουμε και στο διαζύγιο, και γίνονται, γιατί να μην το πούμε, και όχι σπάνια, ακόμη και στα φωνικά. Ναι, και στα φωνικά. Αν σε όλα χρειάζεται η διάκριση, όμως κορυφαία περίπτωση είναι ο γάμος. Να μάθουμε να διαλέγουμε αυτόν που θα παντρευτούμε. Ή το αγόρι ή το κορίτσι. Χρειάζεται μεγίστη προσοχή. Πολλές φορές ξέρετε ότι προηγείται η καρδία και έπεται ο νους. Τι πρέπει να προηγείται? Να προηγείται ο νους, ο ηγεμόν νους. Θα δεις, θα κρίνεις, έκρινες ότι όλα τα πράγματα είναι σωστά. Τότε άφησε την καρδιά σου να αγαπήσει μόλι της τη δύναμη. Όχι πρώτα η καρδιά και να εχμαλωτήσει αυτή με τη σειρά της τον νουν, να τον εγκλωβίσει, γιατί λίγο παρακάτω βεβαίως το ζεύγος δεν θα πάει καλά. Και μια συμβουλή, αν θέλετε δεχτείτε τη, αποφεύγετε παρακαλώ τα συνοικέσια. Αποφεύγετε τα όσο μπορείτε, γιατί ναι μεν μπορεί να επιτύχουν τα πράγματα, μπορεί όμως μια ζωή να σας βλασφημούν και να λένε ανάθεμα, λέει, σε εκείνο που μας έκανε τη σύσταση, το συνοικέσιο. Τα ακούτε, σας μιλάω πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα. Αποφεύγετε όσο μπορείτε τα συνοικέσια.